Καθίστε αναπαυτικά, γιατί το παρελθόν μας χτυπάει την πόρτα. Hello! Καλώς ήρθες και πάλι πίσω στο κανάλι μου! Όπως θα είδες και από τον τίτλο, σήμερα θα δούμε το παλιό μου Instagram και θα σας διηγηθώ ό,τι ιστορία υπάρχει από πίσω. Πού έγινε, γιατί έγινε, τι συνέβηκε, ποιος ήταν αυτός δίπλα μου, άμα έχω άτομο δίπλα μου κτλ. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως, γιατί δεν θέλω να βγει μεγάλο αυτό το βίντεο. Και άμα σου αρέσει, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα τεράστιο like και να μου πεις αν θες να κάνουμε part 2. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε, ξέχασα να σου πω ότι την Πέμπτη ανέβηκε βίντεο vlog που έχει και διαγωνισμό με Natura Siberica. Οπότε, αν δεν έχεις πάρει ήδη μέρος, να πας να το τσεκάρεις και να πάρεις μέρος. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πήρα το κινητό μου και έχω πάει κάτω-κάτω στις φωτογραφίες μου. Την πρώτη φωτογραφία θα δούμε. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην είναι ο Max, παιδιά. Ο Max είναι ο σκύλος μου. Βλέπουμε εδώ πέρα το μάτι του Max. Θα δούμε τα πατούσια του Max, τα αυτιά του Max, την ουρά του Max, τα πάντα όλα του Max θα δούμε εδώ πέρα, γιατί του έχω μια αλφα δυναμία, οπότε αποφάσισα η πρώτη φωτογραφία να είναι με τον Max. Εν τω μεταξύ, όπως μπορείτε να δείτε, έχω κάνει και like στον εαυτό μου. Γιατί μπορώ, είναι ο Max μου. Εδώ πέρα πρέπει να είμαστε σπίτι, βασικά σπίτι είμαστε από ό,τι βλέπω, και ρε παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Ο Max δεν είναι καθόλου της φωτογραφίας. Καθόλου. Όποτε βλέπει ότι βγάζω το κινητό, είτε τη φωτογραφική, οτιδήποτε για να τον βγάλω φωτογραφία, δεν κάθεται. Γυρνάει πραγματικά την πλάτη του. Όπως εδώ πέρα, ακριβώς έτσι. Το ύφος του είναι έτσι. Μη με βγάζεις. Νιώθω άβολα. Μη με βγάζεις. Ακριβώς αυτό. Και ανέβηκε 22 Ιουνίου 2013. Το έχω αρκετά χρονάκια το Instagram, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ ασχολιόμουν με το Instagram από την αρχή, οπότε ναι. Η δεύτερη φωτογραφία πάλι είναι με το Max, γιατί όπως σας είπα, του έχω δυναμία ρε παιδιά. Ανέβηκε 25, τρεις μέρες αργότερα, okay, 25 Ιουνίου και εδώ πέρα είμαστε στο σπίτι το πατρικό μου. Κοιτάει κάτω, είναι μελαγχολικός, είναι πολύ καλλιτεχνική αυτή η φωτογραφία. Όχι δεν είναι, αλλά είναι το παιδάκι μου. Λοιπόν, η τρίτη φωτογραφία είναι από τη Λαμία. Εν τω μεταξύ είναι πάρα πολύ σκοτεινή. Δεν ήξερα αν το χρησιμοποιώ τόσο καλά το Instagram εκεί πέρα. Την ίδια μέρα εν τω μεταξύ, γιατί μάλλον είχα βρει και ανέβαζα έτσι φωτογραφίες. Τότε ήμουνα στη Λαμία. Ήμουνα στη Λαμία. Τότε δεν ήμουνα στη Λαμία. Ήταν το καλοκαίρι που έφυγα από τη Λαμία και νομίζω ήταν από τις φωτογραφίες που έβγαλα. Γιατί, παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ εκεί πέρα που έμενα στη Λαμία. Γιατί ήταν πάρα πολύ κεντρικό ο δρόμος, αλλά το βράδυ από τις 12.30 μέχρι τις 5 ώρα το πρωί δεν υπήρχε άνθρωπος, δεν ακούγες τίποτα έξω και ήταν πραγματικά κεντρικός δρόμος. Έμενα Κύπρου, όσοι είστε από Λαμία ξέρετε, στην Κύπρο εκεί πέρα, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ήσυχα και μου άρεσε πάρα πολύ η θέα που είχα. Οπότε αυτή ήταν η τρίτη φωτογραφία, πάμε να δούμε την τέταρτη. Είμαι εγώ, είμαι στο σπίτι μου στη Λαμία τότε, λογικά, ναι, πριν ξενικιάσω και όπως βλέπετε φορούσα σκουλαρίκια στη μύτη. Ναι, το έβγαλα όταν έκανα πρακτική και μετά ξέχασα να το ξαναβάλω. Έχει ψιλοκλείσει η τρύπα, οπότε δεν βασανίζω τον εαυτό μου με το να προσπαθήσω να βάλω το σκουλαρίκι. Και ναι, πολύ μου άρεσε αυτό το σπίτι στη Λαμία, πραγματικά ήταν από τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, εντάξει, εδώ πέρα είμαι στο ΤΕΙ Λαμίας. Δεν ξέρω τι αναπολώ έτσι. Με έχει βγάλει μία φίλη μου, όπου είμαστε στο κηλικείο εδώ πέρα του ΤΕΙ. Και ωραίο μαλλί είχα και εκεί πέρα, βλέπω τώρα, ωραίο μαλλί, το είχα πιάσει πάρα πολύ ωραία. Αυτή την μπλούζα την έχετε δει, την έχω πάρα πολλά χρόνια αυτή την μπλούζα ρε παιδιά πραγματικά. Αναπολούσα κάτι εδώ πέρα, όχι βασικά για τη φωτογραφία ήμουν έτσι και ναι. Πραγματικά όλες αυτές που βλέπετε μέχρι στιγμής τις έχω ανεβάσει την ίδια ημέρα, γιατί μάλλον μπορώ. Είναι δύο καφέδες, νομίζω είναι ο δικός μου καφές και του πρώην μου τότε, ας πούμε. Δεν ξέρω γιατί. Τι είπες. Του πρώην μου. Λοιπόν, σε αυτήν εδώ πέρα τη φωτογραφία βλέπουμε δύο καφέδες, οι οποίοι είναι ο δικός μου καφές και του αγοριού που είχα τότε, το 2013, στο μπαλκόνι. Δεν ξέρω για ποιον λόγο έβγαλα αυτή τη φωτογραφία και για ποιον λόγο την ανέβασα στο Instagram. Νόμιζα ότι ήταν καλλιτεχνική. Εν τω μεταξύ, το νεράκι από πίσω το βλέπετε, έτσι, το βλέπετε.
Λοιπόν, σε αυτήν εδώ πέρα τη φωτογραφία που έχει ανέβει την επόμενη μέρα, δηλαδή έκανα ένα διάλειμμα και μάλλον ανέβασα άλλες πολλές την επόμενη μέρα, είναι από ένα βιβλίο της νοσηλευτικής, μεθοδολογία νοσηλευτικής έρευνας. Θυμάμαι και τον καθηγητή που μας το έκανε. Βασικά δεν θυμάμαι το όνομά του, το θυμάμαι σαν φυσιογνωμία. Θυμήθηκα το όνομά του, ο κύριος Νακάκης μας έκανε αυτό εδώ πέρα το μάθημα. Και γράφω, το πρώτο για Σεπτέμβρη και για μια στιγμή ανησύχησα. Καλή αρχή. Μάλλον κόπηκα, για να το λέω, οπότε ναι, γι' αυτό παιδιά να διαβάζετε εσείς να διαβάζετε. Και είχα 29 likes, χου, ρεκόρ. Και η επόμενη, λοιπόν, εδώ πέρα είμαι στον καναπέ μου, παιδιά, και διαβάζω για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Αχ, παιδιά, τη θυμάμαι αυτή τη σκηνή, θυμάμαι ακριβώς τι έκανα, που διάβαζα κτλ. Δύσκολο πράγμα η εξεταστική, ευτυχώς έχουμε τελειώσει από αυτά τα πράγματα πλέον. Εν τω μεταξύ, αυτή η μπλούζα που βλέπετε είναι από Στραντιβάριος και είναι ένας μαξιόλες! Είναι από τις αγαπημένες μου μπλούζες και αυτή και ένα άλλο που είναι Jack Russell, αλλά είναι πιο καρτουνίστικο, οπότε. Καταλαβαίνετε ότι ο Max μας ακολουθεί παντού, έτσι. Το καταλαβαίνετε. Και οι καλλιτεχνικές μου ανησυχίες συνεχίζονται όταν στις 29 Ιουνίου έβγαλα αυτήν εδώ πέρα τη φώτο με τα γυαλιά. Τα γυαλιά μόνα τους, πάνω στο κομμωδινάκι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτά τα γυαλιά μου άρεσαν πάρα πολύ. Ήτανε Oliver, κάπως έτσι λεγόντουσαν. Και έχω βάλει πολλά hashtags για να με βρίσκουνε. Sun, glasses, new, love, excited. Όχι. Δεν ξέρω τι σκεφτόμουν. Αλήθεια, δεν ξέρω τι σκεφτόμουν τότε. Μόνη μου. Θα προχωρήσω λίγο πιο πάνω γιατί εντάξει, κουραστήκαμε με τις καλλιτεχνικές μου ανησυχίες και θα πάω σε αυτήν εδώ πέρα τη φωτογραφία η οποία είναι στο τρένο. Λάρισα, λέω, here I come. Πήγαινα Λάρισα. Α, ναι, το θυμάμαι αυτό. Αλλά το 13. Α, ναι, παιδιά. Τότε θα έφευγα από Λαμία. Δεν είχα φύγει ακόμα. Οπότε πρώτα πήγαινα Λάρισα στη φίλη μου εκεί πέρα. Και μετά θα γυρνούσα, θα έπαιρνα τα πράγματά μου, θα πήγαινα Αθήνα, μετά Σέρες και πάει ούτω καθεξής. Εν τω μεταξύ, λατρεύω τη Λάρισα, είναι πάρα πολύ ωραία πόλη. Αυτή η φίλη μου με έκανε να την αγαπήσω πραγματικά. Η διάθεσή μου τότε ήταν πάρα πολύ πεσμένη, γιατί θα έφευγα από Λαμία. Θα ξεκινούσα ένα νέο ξεκίνημα εδώ στην Αθήνα, αλλά δεν ήθελα, γιατί είχα έρθει πιο κοντά με τη Λαμία, ρε παιδί μου, δεν ήθελα να φύγω. Είχα μια ζωή εκεί πέρα και θα την άφηνα πίσω, οπότε. Ναι, ήταν πολύ πιο πεσμένη η διάθεσή μου. Και ο πρώτος καφές είναι γεγονός. Εδώ πέρα είμαστε στο Las Ramblas. Las Ramblas, κάπως έτσι λέγεται. 5 Ιουλίου, το έχω ανεβάσει αυτό. Εν τω μεταξύ, εκεί πέρα οι καφέδες όλων των μαγαζιών στη Λάρισα είναι σαν του Μικέλ. Δηλαδή δεν έχω πάει να πιω κανονικό καφέ. Τουλάχιστον σε όσα μαγαζιά έχω πάει εγώ. Και ναι, τα γυαλιά μου πάλι, τα βλέπετε τα γυαλιά μου έτσι παντού. Μπαίνουν τα γυαλιά μου μπροστά, δεν γίνεται. Προχωράμε και έχω αυτήν εδώ πέρα τη φωτογραφία στις 8 Ιουλίου, η οποία έχω στηθεί τώρα να βγάλω μια φωτογραφία. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν το βλέπετε, αλλά πραγματικά δεν ήμουν καλά εκείνη την περίοδο. Εν τω μεταξύ αυτή τη φωτογραφία είμαι και στα λιγότερα κιλά ever που υπήρξα, αλλά δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά δεν ήμουν καθόλου καλά ψυχολογικά. Δεν ήμουν καλά. Το βλέπετε θαρώ, καθόλου χαρούμενη. Δεν ήθελα να φύγω. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πιο πάνω έχουμε τον Max, ο οποίος εδώ πέρα είμαστε στην κουζίνα και κάθε φορά ρε παιδιά. Που έλειπε η μάνα μου φυσικά και μαγειρεύαμε, του έλεγα του Max, Max, θα έρθει να μαγειρέψουμε. Και τσουπ 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 ερχόταν, καθόταν στο χαλάκι της κουζίνας, δεν κουνιόταν από εκεί πέρα μέχρι να γίνει το φαγητό να φάει. Πραγματικά η καλύτερη παρέα όταν μαγειρεύεις είναι ο Μαξούλης μου. Εδώ κάθεται μπροστά από το φούρνο, γιατί ο φούρνος είναι αναμένος και κάτι έχει μέσα. Κάτι φτιάχναμε, κοτόπουλο, δεν ξέρω εγώ τι. Α, το λέω κιόλας. Η καλύτερη παρέα στο μαγείρεμα. Ήξερα εγώ τι έλεγα. Μετά, λίγο πιο πάνω, έχω κάτι φωτογραφίες από ποτά. Γιατί έβγαινα τότε πιο πολύ από ότι τώρα. Τώρα έχω μεγαλώσει αρκετά. Εδώ πέρα λέω ότι είναι μαστίχα, strawberry cocktail, summer night, echo. Είναι ένα μαγαζί στο Νέο Ηράκλειο. Το οποίο το καλοκαίρι ανοίγει πάνω και είναι σαν νησάκι και είναι πάρα μα πάρα 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 πολύ ωραίο. Και έχω πάρει cocktail μαστίχα με φράουλα. Το οποίο πραγματικά, παιδιά, είναι από τα αγαπημένα μου cocktails. Γενικά η μαστίχα μου αρέσει πάρα πολύ. Η φράουλα μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε ο συνδυασμός και των δύο ήταν. Λοιπόν, πιο πάνω έχουμε μία τριλογία της Άννας. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω γιατί τόσο πίξελ. Εδώ πέρα είμαι στη κρεβατοκάμαρα των γονιών μου και βαριέμαι του θανατά και έβγαζα φωτογραφίες μόνη μου για να μου φτιάξω τη διάθεση. Ναι, το κάνω αυτό μερικές φορές. Οπότε ναι.
Η επόμενη φωτογραφία, παιδιά, λοιπόν, αυτή έχει ανέβει 19 Αυγούστου. Είναι η Λούση μου. Είχαμε μία γατούλα, παιδιά, την καλύτερη γατούλα ever. Δυστυχώς δεν ζει σήμερα, αλλά δεν υπήρχε αυτή η γάτα. Καταλάβαινε τα πάντα. Με το Max ήταν τέρμα αγαπημένη. Η καλύτερη γάτα ever. Πραγματικά σε καταλάβαινε σαν άνθρωπος. Η καλύτερη. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω τα νύχια μου, τα οποία τα έχω φτιάξει μόνη μου, τότε τα φτιάχνα μόνη μου. Απλά τα έβαφα και τα λοιπά. Εδώ πέρα δεν ξέρω, έχω κάνει ένα πολύ χριστουγεννιάτικο ντεκόρ. 23 Αυγούστου έχει ανέβει αυτό. Γιατί το έχω φτιάξει αυτό το νύχι 23 Αυγούστου δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ δεν είμαι πάρα πολύ των έντονων χρωμάτων, σας το έχω ξαναπεί. Μετά βαρέθηκα να τα φτιάχνω μόνη μου, οπότε στην ειρήνη. Λοιπόν, επόμενο σταθμό στη ζωή μου είναι αυτή εδώ η φωτογραφία. 3 Σεπτεμβρίου έχει ανέβει. Είχα πάει Λαμία για την εξεταστική και είμαι στο ξενοδοχείο εδώ πέρα. Κάθομαι και καλά, γναντεύω, σκέφτομαι τα παλιά κτλ. Κτλ. Ετοιμαζόμουν να βγω. Τη θυμάμαι πολύ καλά αυτή η μέρα. Ετοιμαζόμουν να βγω εδώ πέρα, γιατί δεν είχε ξεκινήσει νομίζω εξεταστική. Θα ξεκινούσε την επόμενη, κάπως έτσι. Είχαμε πάει λίγο πιο νωρίς. Είμαι με μία φίλη μου εδώ πέρα και ετοιμαζόμασταν για να βγούμε για καφέ. Και εγώ ήμουνα πάρα πολύ αγχωμένη για αυτόν τον καφέ. Δεν θα πω παραπάνω. Δεν θα πω παραπάνω. Λοιπόν, οκ, θα σας δείξω μία ακόμα τελευταία φωτογραφία και θα το αφήσω εκεί πέρα. Άμα κάνουμε part 2 σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο, θα το ξεκινήσουμε, θα το πιάσουμε από εκεί και είναι αυτή εδώ η φωτογραφία, η οποία έχω αφέλειες. Πραγματικά, όταν γύρισα από Λαμία, δεν είχα καθόλου όρεξη. Καθόλου όρεξη. Και ένιωθα ότι ήθελα να ξεκινήσω να κάνω μια καινούργια αρχή. Οπότε έλεγα από πού θα το πιάσω το πράγμα. Περίμενα εντωμεταξύ να κάνω και την πρακτική μου. Οπότε ήθελα να δώσω κάποια μαθήματα και μετά θα ξεκινούσα την πρακτική μου. Και λέω, πρέπει να κάνω κάτι, να μου φτιάξει διάθεση. Και πήγα και κουρεύτηκα, έκανα αφέλειες και με τις αφέλειες ήμουνα λίγο κάπως, γιατί έλεγα μία μου πάνε, μία δεν μου πάνε, μία είναι πάρα πολύ ωραίες, με κάνουν πιο chic και τέτοια, μία έλεγα όχι, έχω που έχω εγώ τα μάγουλα, με κάνουν πιο μαγουλού, οπότε είμαι λίγο ντεμή με τις αφέλειες, δεν ξέρω αν μου πάνε τελικά ή όχι. Και αυτή εδώ η φωτογραφία νομίζω είναι η μόνη μαζί με κάτι άλλες, okay, θα σας τις δείξω σε ένα επόμενο βίντεο, η οποία νιώθω ότι μου πηγαίνουν οι αφέλειες. Είναι η πρώτη φωτογραφία που έβγαλα με το που κουρεύτηκα. Εν τω μεταξύ, δεν είναι έτσι, ήταν τύπου φράτζα αφέλεια, δεν ήθελα να είναι ακριβώς αφέλεια εδώ πέρα. Και γράφω fresh start with fresh hair look. Και με αυτήν εδώ πέρα τη φωτογραφία θα σταματήσω αυτό εδώ πέρα το βίντεο για να το ξεκινήσουμε άμα κάνουμε part 2. Πείτε το μου από κάτω. Και ναι, αυτές είναι οι ιστορίες πίσω από την κάθε φωτογραφία. Εντάξει, τα παλιά δεν θυμάμαι ακριβώς τι συνέβησε, γιατί με ποιο σκεπτικό ας πούμε έβγαλα αυτή τη φωτογραφία, όπως με τα γυαλιά πάνω στο κομμωδίνο. Γιατί Άννα, γιατί. Και αυτό εδώ πέρα ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Okay, έχω κριντζάρει λίγο, η αλήθεια είναι, με τις παλιές φωτογραφίες μου. Δηλαδή, όσο πιο κοντά φτάνουμε στο τώρα, τόσο καλύτερα είναι. Δηλαδή, νομίζω ότι έχω καλύτερα μυαλά. Αλλά ναι. Τέλος πάντων, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα τεράστιο like. Πείτε μου από κάτω άμα θέλετε να κάνουμε και part 2 για να δούμε όλες, όχι όλες βασικά, τις κυριότερες φωτογραφίες στο Instagram και την ιστορία τους από πίσω. Και μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπάκι της εγγραφής και το καμπανάκι για επόμενα βίντεο που έρχονται, να με ακολουθήσετε στα social media και πηγαίνετε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό που έχουμε. Αυτά. Μέχρι την επόμενη φορά. Φιλάκια πολλά, καλά να περνάτε και να είστε εαυτό σας. Bye!